Καβάλα και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΤΕΡ. Υπερψηφίστηκε το αναπτυξιακό νομοσχέδιο από τη Βουλή των Ελλήνων με αυξημένη πλειοψηφία 165 ψήφων σε σύνολο 285 ψηφισάντων βουλευτών. Κατάληψη στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη. Εντάσεις και διαξυφισμοί στο Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου για αναρτήσεις αλλά και το πετρέλαιο. Κατάθεση στεφάνων και παραδοσιακή χωρί στο πλαίσιο των εορτασμών της 28ης Οκτωβρίου στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Κονσουλίδη. Εκδηλώσεις σε όλα τα σχολεία της χώρας για την 28η Οκτωβρίου. Ζωντάνεψαν οι μνήμες από τον Οκτώβριο του 40 στο Λύκειο Λιμένα Θάσου. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην πόλη της Κομωτινής. Ο Μοσκόβ Σελίμ στο Διπεθέσερον.